Είμαι ο Χρήστος Ολίκας, είμαι καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Γεωπονική Σχολή. Βρισκόμαστε στο Πέλα Σόνας, όπου έχουμε υλοποιήσει μια δράση που αφορά τη δημιουργία μικρών βοτανικών κήπων σε υπαίθριους χώρους που έχει στη διάθεσή του το ΠΕ. Συνεργαστήκαμε μαζί με ένα δημοτικό σχολείο, με δύο τάξεις Δευτέρες Δημοτικού. Τα παιδάκια ενημερώθηκαν σε πρώτη φάση για το τι είναι αρωματικά φυτά και ποιες είναι οι χρήσεις τους και στη συνέχεια προχώρησαν στην φύτευση αυτών των βοτανικών κήπων με 7-8 διαφορετικά είδη αρωματικών φυτών. Κύριε Λίκα, κύριε καθηγητά, εσείς ετοιμάσατε το σχέδιο βεβαίως και επιλέξατε τα φυτά τα οποία είναι αυτοφύ στον όλυμπο, έτσι δεν είναι? Ναι, όλα τα φυτά που χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτοφύ. Έγινε ένα μικρό σχέδιο των χώρων και φυτεύτηκαν σε αυτούς τους χώρους γιατί μπορούν και ανταπεξέρχονται πάρα πολύ καλά στις συνθήκες του ελληνικού περιβάλλοντος, οπότε δεν έχουν μεγάλες ανάγκες σε φροντίδα. Πώς αισθανθήκατε, επειδή εσείς ασχολείστε με φοιτητές κατά κύριο λόγο, πώς αισθανθήκατε σήμερα που ήταν παιδιά μικρά του δημοτικού? Είναι καλύτερα η καλύτερη εμπειρία, γιατί είναι πολύ δεκτικά τα παιδάκια, δεν ξέρουν φυσικά το αντικείμενο και είναι όλο αυτά για να ακούσουν το τι θα τους πεις και πώς θα δράσουν για να πραγματοποιήσουν. Και μάλιστα υιοθέτησαν από ένα φυτό το κάθε παιδί. Ζητήθηκε από τα παιδιά να έχουν συνεχή επαφή με το χώρο και να μπορέσουν να υιοθετήσουν αν γίνεται κάποια από τα φυτά τα οποία φυτεύσανε και τη φροντίδα τους φυσικά. Κύριε καθηγητά, επειδή είσαστε εταίρος σε ένα εμβληματικό έργο και σημαντικό έργο για την περιοχή που λέγεται Olympus Plus, πείτε μας λίγο το τι έχετε αναλάβει στα πλαίσια του έργου που χρηματοδοτείτε από το Πράσινο Ταμείο. Το έργο αυτό, στο πλαίσιο του έργου, εμείς αναλάβουμε πρώτα να βρούμε κάποιες περιοχές στην περιοχή του Ολύμπου, πιλωτικές δράσεις, πιλωτικές περιοχές, τις οποίες θα μπορέσουμε να δούμε εάν υπήρχε εξέλιξη ή αν υπήρχε καταστροφή των αρωματικών ειδών που φύονται στην περιοχή. Να βρούμε τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η εξέλιξη, έγινε εξέλιξη των πληθυσμών αυτών ή καταστροφή των πληθυσμών, περιορισμός των πληθυσμών αυτών και συνέχεια να βρούμε τους δείκτες βάσει των οποίων μπορούμε να υπολογίσουμε το βαθμό επικινδυνότητας των δράσεων όσον αφορά τους πληθυσμούς αυτούς. Δηλαδή, αν οι δράσεις που γίνονται στην περιοχή είναι συνεργιστικές ή παρεμποδιστικές στην ανάπτυξη των πληθυσμών. Χαρτογραφήθηκαν οι περιοχές αυτές, αποτυπώθηκαν σε ηλεκτρονικούς χάρτες, βρέθηκαν οι δείκτες και φτιάξαμε και ένα μικρό λογισμικό στο οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα το βαθμό επικινδυνότητας των δράσεων στην περιοχή για τους πληθυσμούς που υπάρχουν εκεί. Και βέβαια ο απότερος σκοπός είναι, αφού εντοπίστηκαν οι αιτίες που μειώνεται ο πληθυσμός αυτός των αυτοφιών φυτών στην περιοχή, μπορούν να ληφθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε να πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός αυτός και να διατηρηθεί η βιωτικότητα του Ολύμπου. Ο σκοπός είναι αυτός ακριβώς, δηλαδή να δούμε τι διορθωτικές δράσεις μπορούν να γίνουν ώστε με βάση τους δείκτες αυτούς, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και να έχουμε μεγαλύτερη εξέλιξη των πληθυσμών στην περιοχή του Ολύμπου. Και αυτό φυσικά μπορεί, αυτή η δράση είναι πιλωτική στο σύνολό της, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος και σε άλλα μέρη. Και βεβαίως, ναι, όπως είπατε νωρίτερα, κύριε καθηγητά, είναι ότι αυτή η δράση ή αυτά τα συμπεράσματα που εσείς βγάζετε και θα τα καταθέσετε στο πλαίσιο του προγράμματος θα μπορέσει να αποτελέσει πιλωτική εφαρμογή και για άλλες παρόμοιες περιοχές. Ναι, και σε πολύ μεγαλύτερο, ας πούμε, εύρος θα μπορούσε να υιοθετηθεί και σε μια πολιτική που αφορά το περιβάλλον. Δεν είναι εφαρμοστεί πια οι δείκτες αυτοί, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μιας πολιτικής που θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα Υπουργείο στην περιοχή για καλύτερη εξέλιξη, προστασία των πληθυσμών. Εξάλλου, η μελέτη σας, κύριε καθηγητά, που σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται, θα την διαβιβάσετε μέσω του προγράμματος στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια βεβαίως, που είναι β' βαθμός. Ούτως ή άλλως θα γίνουν δράσεις που θα αφορούν την ενημέρωση όλων των φορέων που εμπλέκονται άμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος, για να και να υιοθετήσουν αυτούς τους δείκτες, να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους δείκτες, αλλά και οτιδήποτε άλλο περαιτέρω χρειαστεί να έχουν μια συνεργασία ώστε να μπορούν να επεκταθούν, γιατί όπως καταλαβαίνετε στο πλαίσιο του προγράμματος δεν μπορούν να μελετηθούν όλα τα είδη, έτσι. Θα μπορούσαν να επεκταθούν και σε διαφορετικά είδη, σε νέα είδη,
και να υπάρχει μια εξέλιξη στην δουλειά αυτή που γίνεται συνολικά. Και βεβαίως και δικό σας στόχος, όπως και το δικτύου Περεβή, είναι να αναπτυχθεί μια επιχειρηματικότητα στην περιοχή πάνω στα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γιατί η χώρα μας, αλλά και ο τόπος μας εδώ, η περιοχή του Ολύμπου, έχει τεράστια δυναμική στον τομέα αυτό, έτσι, ναι, δεν είναι. Κάτι που δεν είπα στο προηγούμενο ήταν ότι μέσα σε αυτή τη δράση υπήρχε επαφή με τους παραγωγούς. Οπότε αφενός μεν μάθαμε τα προβλήματά τους, αφετέρου δε οι ίδιοι ενημερώθηκαν για το πώς μπορούν να δράσουν έτσι ώστε να αξιοποιήσουν την χλωρίδα της περιοχής, αυτά τα φυτά δηλαδή, τα αρωματικά, ή να κάνουν διορθωτικές πανεβάσεις στον τρόπο τροπίου καλλιεργούν, ώστε να μπορέσουν να έχουν χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα που παράγουν. Και βεβαίως να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Από το σκοπό είναι να βελτιωθεί το εισόδημα. Κύριε καθηγητά, κύριε Λίκα, εγώ να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα εδώ. Είναι 15 Μαΐου του 2023. Η παρουσία σας εδώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και από εσάς προσωπικά, ήταν τιμητική. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη για να υλοποιηθεί αυτή η δράση, γιατί εσείς κάνετε το σχέδιο του βοτανικού κήπου, μας είπατε ποια φυτά θα πρέπει να φυτευτούν και σε ποιο σημείο. Και βεβαίως έγινε με τον καλύτερο τρόπο, με τα μικρά παιδιά, τα οποία θα πρέπει να μάθουν να εκπαιδευτούν έτσι ώστε να ζουν υγιεινά και βεβαίως να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Και εγώ σας ευχαριστώ.